Πέρα σα, εκπομπή Πολίτης ο Βλήτης, εδώ Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθημερινά από τις δεύτερες του Radio Talks. Σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την υποψήφια βουλευτή Αχαΐας, κυρία Γεωργία Βαγενά, με την οποία είχαμε ξεκινήσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη και πώς εμπλέκεται με τον Ελεύθερο Τύπο, κοινώς την εφημερίδα. Βέβαια, σήμερα θα δούμε λεπτομέρειες για το πώς κινείται αυτό το μαγαζί που λέγεται Λίλιαν Βουδούρη, το οποίο, όπως είδαμε από την πρώτη εκπομπή, ιδρύθηκε μετά τη διαθήκη του κυρίου Βουδούρη, αφού φυσικά απεβίωσε πρώτα ο άνθρωπος. Σε αυτό εδώ το σημείο να καλησπέρισω την κυρία Βαγενά, που είναι για άλλη μια φορά κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Βαγενά. Γεια χαρά, κύριε Χατζηγιάννη. Σήμερα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σε ποιο νόμο εντάσσεται, γιατί έχουν βγει νόμοι που κατοχυρώνουν αυτή την εταιρεία ίδρυμα-εταιρεία, που είδαμε πόσο μεγάλες διαπλοκές έχει, από τον ιδρυτή του ακόμα, που προέρχεται από... ήταν προμηθευτής του δημοσίου και είχε σχέσεις με την Ανατολική Γερμανία και με εταιρείες της Ανατολικής Γερμανίας. Είδαμε πώς ιδρύθηκε το Ίδρυμα και μέσα στο Διοικητικό του Συμβούλιο διαπλέκονται ήδη υπουργοί, βουλευτές, η Εκκλησία μέσω του Χριστόδουλου πριν γίνει ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος. Και θα δούμε την πορεία αυτής της εφημερίδας, γιατί αποδείξαμε και όπως μας έδειξαν τα ΦΕΚ ότι ουσιαστικά η εφημερίδα και η εταιρεία αυτή τύπος ΑΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, το οποίο χέρι όλων των προνομίων του δημοσίου, αφορολόγητου, λόγω ότι είναι κυλοφελές Ίδρυμα. Και θέλω ακόμα να ενισχύσαν ακόμα το Ίδρυμα με ένα νόμο που βγάλανε το 1993, αν θυμάστε 1990, βγήκε το ιδρυτικό διάταγμα. Το 1993, λοιπόν, με το νόμο 2120 του αριθμού φύλλο κυβέρνησης 24, στο άρθρο 9, μάλιστα έχει σημασία να δούμε τι τίτλο έχει αυτός ο νόμος, ρύθμιση σχέσεων κράτους και φορολογουμένων. Και αφού μας λένε κάποιες ρυθμίσεις για τις σχέσεις κράτους και φορολογουμένων, πάμε στο άρθρο 9, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα στο Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη και στο καθεστώς το φορολογικό που θα έχει. Έχει σημασία να διαβάσουμε όλο το άρθρο, γιατί θα δούμε και άλλα ιδρύματα μέσα. Η διατάξη του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασικής Τέχνης, είναι γουλανδρή αυτό, που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου του νόμου 1610 του 85, ΦΕΚ 89α, εφαρμόζονται αναλόγως και στα κοινοφελή ιδρύματα με την επωνυμία Λίλιαν Βουδούρη και άλλα. Εγναντία Υπήρου, άλλο ίδρυμα, πολιτιστικό ίδρυμα του Δεκανήσου, Κλεόβουλος, έτσι. Αλλά είναι και για το ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χέρι φορολογικών απαλλαγών προνομίων του δημοσίου, δηλαδή λειτουργεί σαν δημόσιο δικαίου. Γιατί αυτό μας λέει, αν δούμε το ΦΕΚ εκείνο για το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασικής Τέχνης της Γουλανδρή, το Ίδρυμα Γουλανδρή. Επίσης μας λέει στο Α ότι για το κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία Λίλιαν Βουδούρη ορίζονται συγκεκριμένα τα εξής. Ποσοστό 20% τουλάχιστον εκ των συνολικών διανεμηθέντων καθαρών ετήσιων κερδών της ανώνυμης εταιρείας ίδρυμα τύπου ΑΕ, που αναλογούν στο μερίδιο του κοινοφελούς ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, ως μετόχου αυτής καταβάλλεται σε αυτό υποχρεωτικά για την εκτέλεση κοινοφελών σκοπών. Άρα το 20% από όλα τα κεφάλαια πάνε για κοινοφελή σκοπό και ελέγχονται γι' αυτό. Αλλά ουσιαστικά όλα τα κέρδη του ιδρύματος τύπου ΑΕ
επειδή υποτίθεται η επιχείρηση λειτουργεί υπέρ του Ιδρύματος, εντάσσονται στο νόμο που εντάσσεται και το κοινοφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Δηλαδή δεν ελέγχονται. Είναι αυτο, λειτουργεί ως αυτοτελή, ως αυτοτελές οικονομικά, έτσι, και χέρι όλων των προνομίων του δημοσίου. Σε περίπτωση κατά την οποία για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους που έχουν σχέση με τις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας ίδρυμα τύπου ΑΕ, τα αρμόδια κατά το καταστατικό της όργανα, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, το οποίο κανονίζει και ποιο θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Λίλιαν Βουδούρη, κανονίζει ποιο θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΕ τύπος ελεύθερος τύπος. Το καταστατικά της όργανα λοιπόν αποφασίζουν τη μη διανομή, μπορεί και να μην διανεμηθούν τα κέρδη αυτά του 20% για τους κοινοφελείς σκοπούς, ό,τι θέλουν κάνουν. Ή τη διανομή ποσοστού μικρότερου από το 20% για κοινοφελείς σκοπούς. Δηλαδή μπορούν απλά να κερδοσκοπούν μια χρονιά, έτσι, γιατί έτσι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαιτούνται βέβαια προηγούμενη σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Είδαμε λοιπόν πόσο καλά το έχουν κατοχυρώσει αυτό το Ίδρυμα και πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του και πώς διαπλέκεται με όλα τα κόμματα. Με τη δεξιά παράταξη και όχι μόνο. Όπως είδαμε από την αρχή, ξεκίνησε από τα αριστερά. Δεν έχει σημασία όμως για αυτά τα ιδρύματα. Είναι όργανα συγκεκριμένων σκοτεινών κέντρων που εμπλέκονται και με την πολιτική, κυβερνητική, οικονομική, επιχειρηματική ζωή του τόπου μας. Ουσιαστικά διοικούν στο παρασκήνιο. Πάμε λοιπόν σε ένα δημοσίευμα του 2009, τότε που πουλήθηκε υποτίθεται, υπήρχε όλες οι εφημερίδες, θα δείτε το 2009, ασχολούνται με τον ελεύθερο τύπο, διότι είχε περάσει στα χέρια της κυρίας Αγγελοπούλου, που είχε περάσει πριν και από άλλους διαπλεκόμενους γνωστούς, και θα το δούμε στο ιστορικό, και η κυρία Αγγελοπούλου το πουλάγε, λέει, γιατί δεν ήταν κερδοφόρα η επιχείρηση ελεύθερος τύπος, η εφημερίδα ελεύθερος τύπος. Και πάμε να δούμε, η γαλάζια διαπλοκή, λέει, και ο ελεύθερος τύπος μας λέει το δημοσίευμα, ότι με το θάνατο του Βουδούρη, την διεύθυνση της εφημερίδας ανέλαβε ο Δημήτρης Ρίζος, όπως θυμούνται και παλιοί, και η εφημερίδα προχώρησε κουτσά στραβά, γιατί είχε αρχίσει να έχει προβλήματα. Κάποια στιγμή όμως το 1994, ορισμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας, θέλησαν να την πουλήσουν με τη βοήθεια, πως λεγόταν τότε, του μακριού χεριού, ποιου άλλου, του Μητσοτάκη, που δεν είχε τότε μεγάλη εφημερίδα. Ανακατευόταν δηλαδή πίσω από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πίσω ήταν ο Μητσοτάκης, από ό,τι μας λέει εδώ. Ξέσπασαν εσωτερικές διαμάχες και ο Δημήτρης Ρίζος πήρε το μέρος της Αγίας Οικογένειας, δηλαδή των Μητσοτακέων. Οι άλλοι συσπυρώθηκαν γύρω από τον Εύερτ, άλλο στέλεχος της δεξιάς και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν τότε πρόεδρος της Νουδού, και τελικά το φθινόπωρο του 1994 ο Ρίζος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον ελεύθερο τύπο και να ιδρύσει τον αδέσμευτο τύπο. Για να δείτε πώς εμπλέκονται όλοι αυτοί οι πράκτορες του καθεστώτος και καθορίζουν την ενημέρωση στη χώρα μας. Και εμείς νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε. Ουσιαστικά κατευθύνουν την κοινή γνώμη και ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, που είναι απόλυτα χειραγωγήσιμα, όπως θα δούμε και σε άλλες εκπομπές για ιδρύματα, γιατί υπάρχουν και άλλα ιδρύματα που εμπλέκονται με τον τύπο. Τη θέση του κατέλαβε ο παλιός φίλος του Βουδούρη, Μάκης Σαρής, ως εκπρόσωπος μιας περιστασιακής πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί παίζανε πολλά, διορίζανε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτούς που θέλανε
το σκοτεινό κέντρο που υπάρχει από πίσω να εκτελέσει αυτά που θέλει. Του Διοικητικού Συμβούλιο του Ιδρύματος Λίλια Βαδούρη. Ηθήν ο νους της οποίας ήταν ο Γιώργος Κίρτσος. Ο Κίρτσος που έχει γίνει τώρα ευρωβουλευτής. Απέτυχε στην εφημερίδα, πέρασε από όλη τη διατοπλοκή, έκανε ό,τι έκανε και τον αναβιβάσανε σε ευρωβουλευτή. Έτσι λειτουργεί το συστηματάκι του. Ο τελευταίος είχε δεχτεί να στηρίξει τον Μιχάλη Σαρή για να τον φάει αργότερα. Έχουν μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Αυτό έγινε το 1996, όπου προηγουμένως ο Εύερτ και ο Βαρβιτσιώτης επέβαλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας και άλλαξαν τους ισιωτισμούς τον έμπορο, και άλλαξαν τους ισιωτισμούς γιατί επέβαλαν τον έμπορο οπλικών συστημάτων Λιακουνάκο, που αγόρασε και το 10% των μετοχών της εφημερίδας. Κοιτάξτε πώς εμπλέκονται όλοι αυτοί. Επί της διευθύνσεως του Κίρτσου, η στροφή του ελεύθερου τύπου προς τις θέσεις του σημητικού εξυγχρονισμού, αλλάζουν τότε τα πράγματα και πάμε προς το σημητικό εξυγχρονισμό, ανέβηκε ο Σημίτης, και άλλων διαπλεκόμενων, ήταν περισσότερο από σαφής, όπως η κυκλοφοριακή πτώση της εφημερίδας. Αυτός ήταν και ο ένας λόγος που ο Κίρτσος έφαγε και αυτό στο κεφάλι του, λέει. Ο άλλος ήταν ότι στη σύγκρουση εκείνης της εποχής της Νέας Δημοκρατίας με το σύστημα Πασόκ και τον Κόκαλη, στράφηκε εναντίον του Καραμαλή. Λέγεται μάλιστα ότι σπουδαίο ρόλο στα πράγματα έπαιζε τότε και η Νίκη Τσαβέλα, άλλη ευρωβουλευτής, θυμάστε. Δεν με νοιάζει να πεθάνει, να καεί η Ελλάδα, αρκεί να σωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει δηλώσει. Που είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Κίρτσο και με τον Βαρβιτσιώτη και φυσικά με τον Κόκαλη. Κοιτάξτε πώς διαπλέκονται όλοι μεταξύ τους. Γι' αυτό προφανώς ο Γιώργος Καρατζαφέρης πρότεινε χτες να αναλάβει τον ελεύθερο τύπο ο Κίρτσος. Να και ο Καρατζαφέρης μέσα. Όπου λέει, προσέξτε τώρα τα εξής, το Νοέμβριο του 1994, αμέσως μετά την απομάκρυνση του Ρίζου με πρόταση του Εύερτ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Τύπου δόρισε ένα ολόκληρο εκατομμύριο δραχμές από την κληρονομιά Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής. Και εμπλέκεται και με το Μέγαρο Μουσικής. Θα δούμε, έχω ΦΕΚ, έχω αποφάσεις που σχετίζονται με το Λίλιαν Βουδούρη και το Μέγαρο Μουσικής. Και με το Μέγαρο Μουσικής τότε ήταν ο Λαμπράκης. Σήμερα είναι ο Ποδοσάκης. Κι άλλοι. Την ανέργεση μουσικής βιβλιοθήκης, λέει, στο Μέγαρο Μουσικής τότε. Προηγήθηκε γεύμα, λέει, του Χρήστου Λαμπράκη με το Σαρί, κατά τη διάρκεια του οποίου του είπε και το εξής αμίμητο. Όλοι μας πρέπει να προσέχουμε τον κύριο Σαρί, επειδή όλοι μας έχουμε ένα σκελετό στην δουλάπη. Περβένερας ο Σαρίς. Αν δεν το γνωρίζατε, κάπως έτσι γίνονται συμμαχίες και λυκοφιλίες στον εκδοτικό χώρο, λέει η εφημερίδα εδώ. Εκτός από κουμπάρος του κυρίου Εύερτ, ο Λιακουνάκος έλεγχε εκείνη την εποχή και κάποιο διεθνές επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο ΑΕ, το οποίο ασχολείται με μετακλήσεις καλλιτεχνών και παρόμοια θεάρεστα έργα. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ήταν και ο Σταύρος Ψυχάρης, αυτοί κάνανε κουμάντα τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα έχουν μπει άλλοι. Απ' την άλλη μεριά, η σύζυγος του Εύερτ ήταν συνέτερος με την πρώην σύζυγο του Ψυχάρη σε εταιρεία που στεγαζόταν στην οδό Αναγνωστοπούλου κοντά στο σπίτι του Σημίτη. Και φυσικά ο Ψυχάρης ήταν και αυτός κουμπάρος του Κόκαλη. Κοκαλίνου τον λέει εδώ. Λοιπόν, με αυτά και άλλα, αφού κανένας δεν ασχολείται με την έκδοση της εφημερίδας, αλλά με τις business, η κυκλοφορία έπεσε στα 200, από τα 200.000 φύλλα που ήταν στα 35.000 και άρχισαν τα προβλήματα και γκρίνες αφού το έφεραν σε κατάσταση κρεοκοπίας και έτσι το Λίλιαν Βουδούρη κάποια στιγμή αφού πέρασε από διάφορους επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μπράβο, πέρασε και στην οικογένεια Αγγελοπούλου μέσα σε μία νύχτα γίνανε.
όλη αυτή η διαπλοκή, γιατί υπάρχει ένα σκοτεινό κέντρο από πίσω, κύριε Χατζηγιάννη, που κανονίζει τι θα γίνει με αυτό το ίδρυμα, γιατί κάνει μεγάλο κουμάντο αυτό το ίδρυμα από ό,τι βλέπετε. Εγώ βλέπω... Βέβαια, το ηθικό διδάγμα της εφημερίδας δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό το ίδρυμα. Έτσι αναφέρει πράγματα, λέει ότι η εφημερίδα ήταν μια ανεξάρτητη εφημερίδα. Πότε δεν ήταν ανεξάρτητη, ήταν πάντα από συγκεκριμένα κέντρα. Είδατε τελικά οι δημοσιογράφοι. Δεν βγάζουν όλη την αλήθεια ποτέ, γιατί είναι διαπλεκόμενοι όλοι. Μέχρι ένα σημείο, αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους, εντάξει θα πάνε υπέρ του ενός ή του άλλου και θα δούμε ότι πάλι τρώγονται για τον ελεύθερο τύπο. Σήμερα τρώγονται, αλλά τη μεγάλη μπίζνα που έχει στηθεί λίγο γύρω από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουντούρη και Ελεύθερος Τύπος δεν την ακουμπάει κανένας δημοσιογράφος. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί με αυτά τα στοιχεία που μας έχετε προσκομίσει, κυρία Παγιωνά, είναι ότι το Ίδρυμα το συγκεκριμένο έχει πολλούς μνηστήρες. Άρα η λογική μου λέει ότι έχει και πάρα πολύ δύναμη. Γιατί διαφορετικά δεν ασχολείται κανένα τέτοιο. Ακριβώς, κύριε Χατζηγιάννη, θα δούμε ότι παρόλο που πέρασε στα χέρια δύο επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, έχουν τεράστια χρέη, έχει αποδειχτεί η διαπλοκή τους, εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιδιοκτησία τους και θα το δούμε μετά αν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα. Και θα δούμε πώς τώρα το 2018 δεν υπήρχε κόμμα, παράγοντας, εκκλησία, διοίκηση αυτής της χώρας που να μην προσκυνάει τον ελεύθερο τύπο σε αυτό που θα δείξουμε τα 35 χρόνια έκδοση ελεύθερου τύπου που έχουν γράψει όλοι τα καλύτερα λόγια και αξίζει να το δουν οι τηλεθεατές για να καταλάβουν τι ρόλο παίζουν τα ιδρύματα στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε πάλι μας. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου αξιακού συστήματος των 33 Ελλάνιων πρωτοκόλων συνδιονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιέρου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέψαμε φυσικά και η κυρία Βαγενά παραμένει μαζί μας. Κυρία Βαγενά, εδώ θα ήθελα να μας πείτε ουσιαστικά και να μας δείξετε τα στοιχεία που έχετε όσον αφορά με το σκάνδαλο που υπάρχει με τον ελεύθερο τύπο και με τους μετόχους, ιδιοκτήτες, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, θα μας πείτε εσείς, οι οποίοι εμπλέκονται με ένα μεγάλο σκάνδαλο, φυσικά χρηματικό και άλλο. Ναι, κύριε Χατζηγιάννη, θα πούμε τι απέγινε τελικά το 2009, όπου η οικογένεια Αγγελοπούλου αποφάσισε να πουλήσει πάλι τον ελεύθερο τύπο. Τότε γινόταν, αν δούνε στην επικαιρότητα τι υπήρχε, οι τηλεθεατές, είναι πολύ εύκολο να πληκτρολογήσουν, θα βρουν. Οι εργαζόμενοι είχαν επαναστατήσει, γιατί ετοιμαζόταν η Αγγελοπούλου να το κλείσει. Και οι εργαζόμενοι βέβαια θα απολύονταν, ζητούσαν να έχουν και αυτοί δικαιώματα να μεταβιβαστεί, αφού υπάρχει ίδρυμα από πίσω, δεν μπορείς να το κρεμίσεις αυτό. Να πάνε κάποιες μετοχές στους εργαζόμενους και να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι. Γίνανε πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνετε,
συναντήσεις, δράσεις, αντιδράσεις, μέσα σε μια νύχτα ουσιαστικά μεταβιβάστηκε η εφημερίδα και άρα ό,τι φέρει και το Ίδρυμα σε δύο επιχειρηματίες που λέγονταν Δημήτρης Μπενέκος και Αλέξης Καναβής. Και για του λόγου το αληθές πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του 2015 από την εφημερίδα των συνταχτών με τίτλο «Θα λογοδοτήσει κανείς», όπου περιγράφει, αναφέρει ότι τις 2 δεκάτου του 2015 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίκασε άλλη μια αγωγή 65 εργαζομένων της εφημερίδας επενδυτής που βρίσκονται σε επίσχυση εργασίας εδώ και 21 μήνες διεκδικώντας τους μισθούς τους από τους συνιδιοκτήτες της εφημερίδας Δημήτρη Μπενέκο και Αλέξη Καναβή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτοί οι δύο, ο Καναβής και ο Μπενέκος, αγοράσανε, είχανε τον επενδυτή, αγοράσανε και τον ελεύθερο τύπο και μας λέει ότι οι δύο ιδιοκτήτες κατέχουν και τον ελεύθερο τύπο και τον τύπο της Κυριακής, έχοντας συγκροτήσει όμιλο τριών εταιριών, οι οποίες εξακολουθούν να παραβιάζουν την νομιμότητα και συμπεριφέρονται σαν να έχουν ξεγράψει τους εργαζόμενους. Τόσο τον επενδυτή που είναι εκτός κυκλοφορίας σχεδόν δύο χρόνια, όσο και τους εργαζόμενους στο μεγάλο εκδοτικό του επιχείρημα, στην Πάλε Ποτέ Ναυαρχίδα της Νουδού, τον ελεύθερο τύπο, που παραπέει συσσωρεύοντας βουνά από οφειλές στην αγορά, αλλά και εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και τις τράπεζες, με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς να παίρνουν φιλοδορήματα όποτε έχουν διάθεση ιδιοκτήτες. Προσέχτε πόσα χρέη έχουν μαζευτεί μέχρι τότε, μέχρι που έχει γίνει αγωγή στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες της εφημερίδας. Οι συνεκδότες, λέει, παρότι ήταν αποδέκτες πακτολού τραπεζικών δανείων και άμεσων ή έμεσων κρατικών ενισχύσεων, για να επιβιώσουν οι εφημερίδες χωρίς οι ίδιοι να συνεισφέρουν ούτε ένα ευρώ, χρησιμοποίησαν λογιστικά τρίκ και τη μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων με δεδαλώδεις και περίεργες συναλλαγές μεταξύ των εταιριών τους, μετατρέποντάς τις τελικά σε επιχειρήσεις όμπι. Προσέξτε, λέει, την τεχνική τους. Αρχικά ο Μπενέκος Καναβής συνέστησαν την εταιρεία DBAS, η οποία αγόρασε πρώτα τους τίτλους της εφημερίδας το 2010. Τους τίτλους «Ελεύθερος τύπος» και «Τύπος της Κυριακής» από τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Και αργότερα το 2012 αγόρασε και τον επενδυτή από το γνωστό Γιαννίκο του Άλτερ, με την Τράπεζα Πειραιώς να προσφέρει δάνειο 1,8 εκατομμύρια στην DBAS. Κοιτάξτε πώς διαπλέκονται. Τράπεζες. Κανάλια. Τι έκανε ο Μπενέκος στους Καναβείς? Απέκτησαν πρώτα την εταιρεία. Ποια εταιρεία? Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη με την εταιρεία που έχει όλο αυτό το ιστορικό. Και από πίσω βρίσκονται, πρέπει να βρούμε ποιοι πραγματικά βρίσκονται από πίσω από αυτό το Ίδρυμα, που τόσα χρόνια κανονίζει τι θα γίνει στη χώρα μας. Στους ισολογισμούς, λέει, για τη χρήση του 2012, οι τρεις εταιρείες των δύο μετόχων εμφανίζουν την εξής εικόνα. Ο ελεύθερος τύπος εμφανίζει ζημιές 2,3 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της κατά 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ χέρι καθεστώτος επιχορηγήσεων, φοροαπαλλαγών, λόγω ότι εξυπηρετεί το Ίδρυμα, υποτίθεται Λίλια Μουδούρη, παρόλα αυτά έχει πάρει εκατομμύρια σε δάνειο. Πού πηγαίνουν αυτά? Μιλάμε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και δεν κοιτάμε μπροστά στα μάτια μας πώς έχει στηθεί όλο το σύστημα με τα ιδρύματα στη χώρα μου. Βέβαια, αυτά είναι δανεικά και αγύριστα αυτών των εταιριών από τις τράπεζες, τα οποία τα χρεώνουν σε εμάς, κυρία Χατζηγιάννη, έτσι.
είναι η χασούρα των τραπεζών που τις έχουμε ανακυπολαιοποιήσει τόσες φορές και δεν έχει επιστραφεί τίποτα και αυτό γυρίζει ως χρέος δημόσιο. Κοιτάξτε με τι διαδικασίες φτιάχνουν το χρέος. Εντάξει, από κάτω μιλάει για τα ομολογιακά δάνεια, δηλαδή μιλάμε για τρομερές καταστάσεις. Δεν θα κάτσω να διαβάσω όλο αυτό. Θα πάω αμέσως το 2017, ένα δημοσίευμα, 2 χρόνια αργότερα. Έχει γίνει αυτό το 2015. Το 2017, στο δημοσίευμα του Media TV News, βλέπουμε με τίτλο «Μαζεύουν χρόνια φυλακής ως Καναβής και Μπενέκος». Φυλάκιση 31 μηνών στους ιδιοκτήτες νόμιμους εκπροσώπους του επενδυτή για τα δουλευμένα πρώην εργαζομένων του. Αυτοί εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα, κύριε Χατζηγιάννη, ιδιοκτήτες και διευθυντές της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος». Ο «Ελεύθερος Τύπος» που χρωστάει τόσα εκατομμύρια, βλέπουμε από το 2015, από το 2009, και παρόλα αυτά επιβιώνει και δεν έχει κλείσει, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Γιατί? Γιατί πίσω είναι το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη και όλος ο σκοτεινός μηχανισμός πρακτόρων που έρχονται και από εκτός Ελλάδος που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Και εξακολουθεί, κύριε Χατζηγιάννη, να μας κάνει, να μας παριστάνει την ενημέρωση ο Ελεύθερος Τύπος. Και όχι μόνο αυτό, να την προσκυνούν μετά από τόσα σκάνδαλα, μετά από τόσα χρέη, μετά από τόσες διαπλοκές, να την προσκυνούν όλα τα κόμματα και οι παράγοντες στη διοικητική της χώρας μας. Και πάμε να το διαπιστώσουμε αμέσως στο τεύχος του 35 χρόνια, λέει, πάμε στην ειδική έκδοση του Ελεύθερου Τύπου του 2018. Έχουμε κυβέρνηση Τσίπρα τότε. 35 χρόνια Ελεύθερος Τύπος μας λέει. Γράφουμε ιστορία. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο την εφημερίδα, κύριε Χατζηγιάννη. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να την έχει εκδότες είναι ο Αλέξης Καναβής Δημήτρης Μπενέκος, έτσι. Αξίζει να μπουν, να δούνε ποιοι βρίσκονται μέσα στην εφημερίδα και αρθογραφούν. Γιατί όλοι αυτοί είναι διαπλεκόμενοι, κύριε Χατζηγιάννη. Πάμε να δούμε αμέσως την Alpha Mobile Banking, αμέσως η τραπεζούλα, η Alpha. Η Alpha έχει αμέσως διαφήμιση και θα δούμε και άλλες τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν διαφήμιση. Βάζει τα τεύχη για την ιστορία, προχωράμε λίγο, από άκρη σ' άκρη λέει, 35 χρόνια. Πάλι πάμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων που το έχει εδώ. Πάμε άλλη διαφήμιση τράπεζα, η Κίτρινη Τράπεζα. Κοιτάξτε ποιοι είναι από πίσω, οι τραπεζίτες είναι. Προχωράμε, μας λέει, νάτος και ο ΠΑΠ, εδώ τι είναι, ο ΠΑΠ που τον έχουν πάρει τα τεράστια σκάνδαλα. Α, και σταματάμε εδώ, 35 χρόνια, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πάμε. Σημαντικός υπεύθυνος λόγος των λειτουργών της δημοσιογραφίας. Ποιος? Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για αυτό το ίδρυμα, για αυτή την εταιρεία των τεράστιων σκανδάλων, που όπου και να γυρίσεις, ό,τι και να γυρίσεις από την ιστορία του βρωμάει, αμέσως να το εκδιάσει. Πρώτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Του πάνε και ιεραρχικά. Θα δούμε, είναι όλοι μέσα. Ποιος άλλος, βεβαίως, δίπλα βλέπουμε, το Σαμαρά. Βέβαια. Δεν ήταν κυβέρνηση τότε. Είναι 18, είμαστε στον Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν γίνει πρωθυπουργός. Εμβληματική η εφημερίδα της παράταξής μας. Είναι και της παράταξής τους. Ο Νίκος Βούτσης. Αν δείτε την εφημερίδα σήμερα, κάνει αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και τότε έκανε. Αλλά ο Νίκος Βούτσης βρήκε να πει για την ευκαιρία συμπλήρωση 35 χρόνων τα καλύτερα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιάννης Δραγασάκης, βέβαια, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα καλύτερα λόγια. Πάμε να δούμε το Μανώλη Λιτσιά, ερμηνευτής, ο Μητσιάς. Έχουν τους διαπλεκόμενους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Κουτσούμπας. Πού τον πάτε τον Κουτσούμπα? Εδώ. Γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Τα καλύτερα λόγια. Για ποιο? Έχει εξαπατήσει εργαζομένους. Έχει κλέψει χρήματα από εργαζομένους, όπως έχουν κάνει αγωγές στο Σκαναβί και τον Μπενέκο. Αλλά είναι πολύ καλή η προσπάθεια της ιστορική εφημερίδα για να φύγετε Έλληνες από όλη αυτή την κομματική κοροϊδία. Δείτε εδώ το ΚΚΕ. Μια δεξιά υποτίθεται εφημερίδα που έχει κλέψει τους εργαζόμενους, που έχουν καταδικαστεί αυτοί που την εκδίδουν, γιατί δεν έχουν αποδώσει δεδουλευμένα. Είναι φίλοι του εργάτη, κατά τα άλλα. Μικροί ήρωες. Τι είναι αυτό? Ποια εφημερίδα είναι? Τι είναι? Α, παίξε υπεύθυνα. Άλλη. Εδώ τη βλέπετε, στοίχημα. Στοίχημα. Βέβαια. Για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Ανοίξαμε τους δρόμους. Αττική Οδός. Όλες οι διαπλοκές τους και οι εταιρείες τους. Διαθμίζουν Αττική Οδό, την ξεπουλήσανε. Πήρανε τις μίζες, κάνανε, φτιάξανε. Εταιρεία οπτικών ινών διαφημίζει τον ΟΤΕ. Βέβαια. Τώρα δεν το συζητάμε. Τον ΟΤΕ που είχε σχέση από την αρχή ο πράκτορας που την άνοιξε, ο Βουδούρης. Τη στάζει. Ναι. Πολύ σωστά. Να και οι εταιρείες εδώ του Βαρδινογιάννη. Ναι. Πάνω Σαμυράς. Αυτός είναι τώρα ο αρχισυντάκτης. Και δίπλα βλέπουμε. Βέβαια. Δεν θα βλέπαμε την Τώρα Μπακογιάννη. Σας παρακαλώ, τα καλύτερα λόγια. Ευάγγελος Μημαράκης, δεν το συζητώ. Και σιγά μην έλειπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μαϊντανός. Αυτός πήγαινε για να έχει τη θέση αυτή που έχει σήμερα. Διθύραμβους για τον ελεύθερο τύπο. Ο Κόλλιας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γιατί όλοι είναι δικοί τους. Μέσα σε αυτή τη συμμορία πρακτόρων ανήκουν όλοι. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, Γενικός Γραμματέας του Βουλευτής Ηρακλείου, Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Είναι και πάλα κόμματα, δεν είμαστε μόνο στη δεξιά. Ο Νίκος Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βέβαια, πώς θα διοριστείς Καλλιτεχνικός Διευθυντής άμα δεν είσαι μέσα στο κύκλωμα? Δεν γίνεται. Ο Βαγγέλης Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για πάμε. Τι άλλο διαφημίζει? Τα public, λέει, τα public. Α, τις εταιρείες τους από πίσω. Θα δούμε συγγενείς τους, γυναίκες τους που έχουν τις εταιρείες αυτές. Προχωράμε για να τους δούμε όλους, γιατί πρέπει να τους δούμε όλους. Actor, βέβαια, η εταιρεία Actor. Ο ελεύθερος τύπος δίνει το καλό παράδειγμα σε μια ταραγμένη εποχή των ΜΟΜΟΕ και μας κάνει ο Κίρτσος. Ο Κίρτσος που είναι τώρα βουλευτής, ευρωβουλευτής, κάνει και μαθήματα ότι είναι το καλό παράδειγμα ο ελεύθερος τύπος. Ελληνικά πετρέλαια. Για πάμε και παρακάτω λίγο να δούμε. Α, για να δούμε λίγο τον Παπαστράτος. Ο Παπαστράτος, λέει, στοχεύει μέσα έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Καπνοβιομήχανος τώρα, έτσι. Το γυρίσανε, δεν έπαθε τίποτα. Το γυρίσανε στο υγρό. Καύσιμο. Αντί για το τσιγάρο. Οι συντάκτες, εδώ βλέπουμε τους συντάκτες. Όλοι πρέπει να τους μελετήσουμε, παιδιά, ένα-ένα. Μόνο την αλήθεια γράφουν αυτοί. Μόνο την αλήθεια. Αν μπείτε στον ελεύθερο τύπο, το πιο διαπλεκόμενο από τα ΜΟΜΟΕ, όπως αποδείξαμε σήμερα, γράφει συνέχεια, θα δείτε για τον Αρτέμι Σόρα τι ψεύδι έχει πει. Όλες οι εφημερίδες τους ασχοληθήκανε με τον Αρτέμι Σόρα, τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και την Ελλήνων Συνέλευσης, και λέγανε μόνο ψέματα. Μόνο ψέματα για να παραπλανήσουν, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, των εφημερίδων τους, να παραπλανούν τους Έλληνες πολίτες και να τους κλέβουν από όλες τις μεριές. Νοβάρτης. Διαφημίζει και την Νοβάρτης, βέβαια. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηγιάννη, Νοβάρτης.
Τη διαφημίζει τότε το 18 ο ελεύθερος τύπος, αμέ. Έχει πάρει λεφτάκι από την Οβάρτης. Έτσι. Και αν συνεχίσουμε θα δούμε και άλλους εδώ, τον Κικίλια. Δεν αφήσανε και κανένα, δεν έμεινε και κανένας εκτός. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βορύδης, ο Μιλτιάδης Βαρδιτιώτης, ο Γκιουλέκας, ο Κωνσταντινόπουλος, όλοι αυτοί, ο Βαρεμένος, ο Καμένος, ο Κικίλιας, όλοι. Αθάνατος, ναι, ναι, είδαμε και τον τίτλο εκεί, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αθάνατος, λοιπόν, βλέπετε όλη η διαπλοκή, διαβάστε το, έναν έναν πάρτε τους, αυτό το 35 χρόνια, έναν έναν όσοι είναι εδώ μέσα και βάλτε τους στη λίστες των απατεώνων και των διαπλεκόμενων. Αυτό έχω να πω, κύριε Χατζηγιάννη, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, πώς εκδιάζει το Χριστόδουλο, ελεύθερος τύπος, το Μητροπολίτη που με αυτόν ξεκίνησε, πριν γίνει Μητροπολίτης. Κοίτα ποιοι κανονίσανε, υπάρχει ένα κέντρο από πίσω που κανονίζει ποιοι θα γίνουν Μητροπολίτες, ποιοι θα γίνουν Πρωθυπουργοί, ποιοι θα γίνουν Υπουργοί. Και δεν υπάρχει κόμμα που να μην τους προσκυνάει. Ποιον? Τον ελεύθερο τύπο. Γιατί? Γιατί πίσω είναι το Ίδρυμα Λίλιαν Βουτούρου, το οποίο προέρχεται από πολύ σκοτεινά κέντρα. Και αυτό κανονίζει την ενημέρωσή μας, τη διοίκησή μας, πάντα. Πρέπει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Είναι ευκαιρία τώρα που τα αποκαλύπτουμε όλα. Κύριε Χατζηγιάννη. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να σας καλημερίσω φυσικά και να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Και να υποθέσω ότι στο μέλλον θα έχουμε κάτι αντίστοιχο με άλλα ιδρύματα, μιας και έχετε βρει, τι να πω, χλέβα χρυσού έχετε χτυπήσει, κυρία Βαγενά, τα οποία μπορεί να μην είναι ευχάριστα αυτά που ακούγονται, αλλά είναι ουσιώδης και θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης που παρακολουθεί, ειδικά τα στοιχεία που φέρνετε εσείς όσο έχει να κάνει ειδικά με τα ιδρύματα, το τι συμβαίνει, που τελικά τι διαπιστώνουμε, όλα αυτά τα παιδιά είναι μια αγκαλιά και όταν βγαίνουν στα κανάλια και μας δείχνουν κάποια κοκορμαχιά είναι απλά ένας θεατρισμός, μιας και από ό,τι βλέπω έχουν και καλούς συνεργάτες, ηθοποιούς, μπορεί να έχουν και σκηνοθέτες, ώστε να τους στείνουν όπως πρέπει για να μπορέσουν να βγάλουν το ταλέντο τους και αυτοί με τη σειρά τους και να πείσουν εμάς τους Έλληνες. Στόχος τους, κύριε Χατζηγιάννη, είμαστε εμείς. Η παραπλάνηση των Ελλήνων είναι ο στόχος τους. Πακτολή εκατομμυρίων, τα οποία μας το φορτώνουν ως χρέος. Αυτά τα ιδρύματα, αυτά τα μυαρά, σκοτεινά, δεδαλώδη ιδρύματα, εταιρείες που μας διοικούν. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε ένα τέλος, κύριε Χατζηγιάννη. Μόνο η Ελλήνων Συνέλευση θα βάλει αυτό το τέλος. Το δίκαιο τέλος που χρειάζεται να έχουν αυτοί. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να σας καλυνθήσω και φυσικά θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και πάλι κοντά μας στο μέλλον, γιατί σίγουρα κάποια στοιχεία σαν αυτά που είδαμε σήμερα θα τα έχετε να μας τα δείξετε και φυσικά να ενημερωθούν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατές της εκπομπής μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, κυρία Βαγενά. Καλό σας βράδυ. Κοντά μας ήταν η κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτής Αχαΐας της Ελλήνων Συνέλευσης. Διαπιστώσαμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει με το Ίδρυμα Βουλδούρη, όσοι εμπλέκονται εκεί και μάλιστα μετά το τελευταίο αυτό που δείξαμε κιόλας, 35 χρόνια ελεύθερος τύπος, φαίνεται ξεκάθαρα όσοι εμπλέκονται και συνεργάζονται άψογα και τι άλλο για την ενημέρωσή μας, για τη γνώση μας και για να νομίζουμε τελικά ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν κάτι να χωρίσουν, αλλά τελικά από ό,τι διαπιστώνουμε όλοι μας, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας παραπλανούν με τη βοήθεια φυσικά των εφημερίδων και των καναλιών, γιατί στην πορεία θα βγουν και άλλα πράγματα, το πώς μπορούν να μας καθυλώνουν, να μας λένε αυτή τι συμβαίνει και φυσικά εμείς να νομίζουμε ότι έτσι λειτουργεί η χώρα μας. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στους δέκτες του Ράδιο Τάλος. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές, φυσικά με εκλεκτούς καλεσμένους, με στοιχεία, αποδείξεις
και πάντα με σεβασμό απέναντι στους πολίτες που μας παρακολουθούν. Εκπομπή Πολίτης ο Πλήτης με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλό βράδυ σε όλους.